Τι έγινε, ρε Βασίλη? Τι έγινε, ρε Βασίλη? 10 και 19. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή? Οι προηγούμενοι δεν σέβονται ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε εκπομπή. Οκ, μπορεί να είμαστε μόνοι μας. Βέβαια, ποτέ δεν είμαι μόνος μου όταν έχω Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Αδελφός, ο ηχολήπτης με τον οποίο έχω ταιριάξει καλύτερα από όλους εδώ μέσα. Το μαλλί μου είναι πολύ κακή κατάσταση. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πάω για κούραμα. Θέλω λίγο. Έτσι. Κάθε φίλε, κάθε 3 εβδομάδες γίνεται δουλειά. Τι έχουμε εδώ. Γεια σου, ρε φίλε, που έχεις θέμα με τον Κλεμέντε. Δηλαδή, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτός ο έρωτας που έχεις με τον Κλεμέντε Γκοτιέ. Λοιπόν, Μπαλαντέρ είναι στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εβδομάδα ντέρμπι, η οποία ξημέρωσε σήμερα στην ερωτική Θεσσαλονίκη, καθώς την Κυριακή έχουμε το ΠΑΟ Κάρες Βασίλη Καβαδία. 6,5 ώρα το απόγευμα, έτσι με τον ήλιο, ρε παιδί μου, στο γήπεδο της Τούμπας. Θα μιλήσουμε φυσικά για ό,τι είχαμε μέσα Σαββατοκύριακο, γιατί προηγούνται αυτά. Για το εντυπωσιακό 4-0 του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Για την δύσκολη νίκη, αλλά σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο των Αθηνών. Και ό,τι άλλο είχαμε φυσικά μέσα στο weekend, έτσι, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Να ανοίξω γραμμές μετά τις 11. Να βγει και η Αγάπη Γαβριλίδου μία μετά τις 10.30 να μας πει για το ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρω εγώ. Βασίλη Καβαδία. Και μετά θα πάμε και στα... και στα υπόλοιπα. Γεμάτη μέρα, φίλοι, σημερινή. Πολύ γεμάτη. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τώρα είναι δηλαδή είτε πάνω από έναν υπολογιστή, είτε πάνω από, πάνω από ένα τηλέφωνο. Πάνω από το τηλέφωνο δεν είσαι. Αλλά ή θα είσαι, ρε παιδί μου, με το τηλέφωνο στο αυτή. Ήταν η γεμάτη μέρα. Έτσι είναι οι μέρες μετά από τις νίκες της ομάδας σου. Εντάξει, γεμάτες είναι. Βέβαια, εντάξει, μετά από ήττες και άμα είναι και βαριές και όλας, πάλι υπάρχουν πραγματάκια αλλά άλλης φύσεως. Αλλά όταν έχει προηγηθεί αυτό το 4-0 του Παναθηναϊκού, δόξα τω Θεώ, πράγματα μας δίνονται και αφορμές για να ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα. Είναι ωραίο όταν κερδίζει η ομάδα σου. Ξεκινάς με άλλη διάθεση την εβδομάδα. Αλλά παιδιά, σιγά σιγά θα πρέπει λίγο να το ξεχνάμε από αύριο, έτσι. Να το μαζεύουμε, να το αφήνουμε στην άκρη και να. Γεια σου, φίλε. Και να κοιτάμε μπροστά, να κοιτάμε τη συνέχεια, γιατί έχετε ένα διαφορετικό παιχνίδι για τον Άρη, ένα διαφορετικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχουμε αυτό το ντέρμπι την Κυριακή, το οποίο φυσικά θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες και νομίζω ότι ποιος μπορεί, Βασίλη Καβαδία, αυτή τη στιγμή να πανηγυρίζει περισσότερο για αυτό το Άρης ΠΑΟΚ το οποίο έρχεται. Από το Λίμπερο, εδώ μέσα, από το Λίμπερο. Να πανηγυρίζει που έρχεται γιατί είναι γλυκό ψωμί. Γεια σου, Δημητράκη. Αδέλφε, είσαι έμπειρος, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Γιώργος Αγόρας, τέτοιες εβδομάδες ντέρμπι, είναι γλυκό ψωμάκι, ρε φίλε, για τον Γιώργο. Δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή. Εντάξει, περιμένει πάντα το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη σπίθα που θα τη μετατρέψει σε φωτιά και θα χτίσει εκπομπές επί εκπομπών ο κύριος διευθυντής. Και τώρα αυτό το ντέρμπι, το απόψη, το που έρχεται την Κυριακή, είναι γλυκό ψωμί. Είναι φρέσκια ζεστή τυρόπιτα στις 8 η ώρα το πρωί στο φούρνο για τον διευθυντή μας. Δηλαδή οι ζούγκλες σήμερα, αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη δεν χάνονται, ρε φίλε. Εντάξει, και το πέναλτι εννοείται. Απλά επειδή η βραδινή εκπομπή έχει μια άλλη ομορφιά. Εντάξει, έχει μια άγρια ομορφιά, θα λέγαμε. Είναι πιο έτσι. Πώς θα τη χαρακτηρίζω. Ο Ιντέγε, ναι, το έκανε αυτό που λες θες. Αλλά δεν μπορώ να φέρω το υπόλοιπο μήνυμά σου. Καλέ μου, φίλε. Δεν μασάμε τίποτα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Ζαγόρας τώρα, ρε φίλε, ξεκινάει η εβδομάδα του μέλητος. Μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα πουλάει όπως πουλούσαν, ρε φίλοι, οι εφημερίδες δεκαετία 90. Ένα τέτοιο πράγμα. 35.000 φύλλα δίναν τότε οι εφημερίδες. 40-50.000 φύλλα. Τα καλά χρόνια της εφημερίδας, Βασίλη Καβαδία. Πριν μπει το ίντερνετ τα καλά στη ζωή μας. Και ο κόσμος του γούσταρε να παίρνει να μυρίζει το χαρτί. Από το... Πώς είχε η εφημερίδα, ρε φίλοι, Πιδραχμού. Θυμάσαι. Δεν έπαιξε εφημερίδα, Βασίλη Καβαδία. Ένα έπαιρνε. Μάλιστα. Εντάξει. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα σε εφημερίδες, αδελφέ μου. Μέσα σε μια συγκεκριμένη, βασικά. Βέβαια. Λόγω μπαμπά. Μεγαλώσαμε εκεί. Μετά από καμιά κοσαριά χρόνια βρεθήκαμε να δουλεύουμε κιόλας. Και αυτά είναι τα ωραία, οι ωραίες ιστορίες της ζωής. Βέβαια. Θεός χωρέσει τον θρυλικό αγγελιοφόρο.
Καλή εφημερίδα ήταν, από τις καλύτερες στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά τι κάνεις, εντάξει, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Παλιά καλή δύναμη του τύπου στην Θεσσαλονίκη, του συγχωρημένου του Κυραλίκου, του Μπακατσέλου, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή, αλλά έτσι αυτό είναι, φίλε. Τώρα Ζαγόρας δεν χάνεται. Εγώ που μια ακούω, μια δεν ακούω, είναι αλήθεια, γιατί τα βράδια καμιά φορά τα γυρνάω σπίτι, επιλέγω να ακούω λίγο jazz, έτσι, Βασίλη, λίγο κλαίω, έτσι, χαλαρή μουσική, ρε παιδί μου, βάζω ένα ποτήρι κόκκινο κρασί μη γλυκό. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω από το μέρος. Γίνεται, γιατί κάποια πράγματα είναι απόρριτα. Λοιπόν, ψωμάκι γλυκό, ρε παιδί μου, λίγα, με απλά λόγια τώρα. Εντάξει, σου λέω, κάθε βράδυ πλέον δεν χάνεται. Από την ώρα που θα μπω στο αυτοκίνητο, μαζί σου θα μπω, θα σε πάω που δεν είσαι σήμερα, αδελφέ μου. Θα βγούμε, θα κάνουμε. Ποτάκι, τίποτα, σπίτι. Υπάρχει μία. υπάρχει σάλιο. Τα φαγε όλα σε μπουκάλια ο Καβαδίας, να πούμε. Και θα κάτσει σπίτι να δει σειρές, να δει Netflix. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, αδελφέ μου, θα λέγαμε. Νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, FM και τα μηνύματά σας στο 545-26. Ο ένας και μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Ο άλλος φυσικά είναι τα social media, που οι φίλοι, βλέπω καρδούλες να φεύγουν ασταμάτητα. Εντάξει, οι φίλοι στα social media και στο live μας, το οποίο έχουμε ανοίξει ο Instagram. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας και εδώ για να τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Δεν έχει ξεκινήσει να χειμωνιάζει ακόμα. Να φινοποριάζει βασικά, Βασίλη Καβαδία. Καλά, εντάξει, ο Καβαδίας βασικά δεν μπορεί να καταλάβουμε και ποτέ πώς αισθάνεται, γιατί είναι συνέχεια με ένα τζιν, ακόμα και το καλοκαίρι, που έχει μια ζέστη, Βασίλη μου. Εντάξει, και βράζει λίγο το... Τα έχω πεθυμίσει τα μπουφάνω, τα χειμωνιάτικα, τα δερμάτινα, τα παλτά, τα ημίπαλτά. Αυτά τώρα δεν μπορώ. Τα έχω νοσταλγήσει λίγο. Αλλά και πάλι, ρε Βασίλη, τώρα δηλαδή χειμώνα, έχετε πάλι για ψώνια πρέπει να πάμε. Δεν κατάσταση αυτή. Πρέπει να πάμε, πάρουμε τίποτα. Είναι ένα θέμα αυτό. Τι είπες, πες, μίλα εδώ ανοιχτά, δεν είναι θέμα. Τελειώσαν αυτά, λες, Τελειώσαν αυτά. Βάλ τα περσινά, ρε Παπαδόπουλε. Θες να κάνεις και ψώνια. Απλά, κυριλέ, πηγαίνεις στα μαγαζιά. Εντάξει. Πλουσιόπεδο από την Περέα. Εκεί πέρα τα ανατολικά προάστια. Θα λέγαμε ότι, όπως είπε και ένας γνωστός μια φορά με μεγάλο θράσος, γιατί ούτε εγώ το πιστεύω που μένω εκεί, η Περέα, λέει, είναι το πανόραμα της θάλασσας. Ήταν πάρα πολύ κακό. Ήταν πάρα πολύ κακό, είναι η αλήθεια. Ήρθε ένα μήνυμα στο Viber ενδιαφέρον, ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Μπορεί να είναι από τον επόμενο προπονητή της ομάδας, τον οποίο μπορεί να έχουμε εντοπίσει. Μπορεί και όχι. Προχωράμε, όπως λένε, και σε μια διάσημη ομάδα, σε ένα διάσημο καφενέ που υπάρχει στο Facebook. Λοιπόν, αλλά δεν έχει ακόμα. Δηλαδή, πλέον το τζιν είναι μια υποφερτή κατάσταση στην καθημερινότητα. Εγώ τη βερμούδα την έχω αφήσει στην άκρη. Την έχω κρεμάσει, στην ντουλάπα, την αποχαιρέτησα και είπαμε ξανά του χρόνου πάλι. Από Μάρτιο, Απρίλιο θα αξιοποιηθεί εκ νέου. Τζινάκι σηκώνει. Αλλά από πάνω είναι σταθερά κοντομάνικο. Δεν γίνεται. Απλά τώρα σιγά σιγά, ρε παιδί μου, περιμένω να δω πότε θα αρχίσει να φινοποριάζει, που θα μπούμε στη φάση όπου εγώ τουλάχιστον θα αρχίσω να φοράω πάνω από το κοντομάνικο τα αμάνικα. Τα κλασικά αμάνικα που φοράμε εμείς. Η Φλόρη τώρα, Βασίλη, εντάξει, εσύ είσαι άλλο παιδί τώρα. Εμείς είμαστε πολύ mainstream σε αυτά τα ζητήματα. Τα αμάνικα, κύριε φίλε, λίγο το σηκώνεις για το γιακά εδώ πέρα πάνω, ρε παιδί μου. Τι ωραία κυμπάρικα μπρούκλι. Και εμείς την περίσταση τα φοράμε. Στο κομμάτι που είναι η... Στο πανόραμα, στο ανατολικό πανόραμα, έτσι, στο πανόραμα της θάλασσας. Αυτός είχε το θράσος να αποκαλέσει την Περέα, ρε φίλε, πανόραμα της θάλασσας. Που εγώ που μένω 21 χρόνια εκεί, 21 χρόνια, δεν είχα ποτέ το θράσος να το αποκαλέσω έτσι. Και πλέον έχει βαρεθεί η ψυχή μου την Περέα, θέλω να σκοτώ να φύγω, να πάω αλλού. Ή θα διώξω αυτούς που είναι εκεί. Και αυτό γίνεται. Πολύ καλό. Ο ένας εύκολα φεύγει, μια χαρά είναι. Πολύ καλή δουλειά έχει, λεφτά βγάζει, να πάει να μείνει μόνος του. Εντάξει. Η άλλη τώρα που είναι πάνω, η Μανούλα, που λέει και μια ψυχή, εντάξει, και αυτή θα τη στείλω πίσω στην Κύπρο, εντάξει, κάτσε εδώ πέρα στην Ελλάδα, 40-40 κάτι χρόνια φτάνει. Αλλά εγώ, φίλε, δεν έχω, έχω την ησυχία μου. Κάτω, υπογιάτος, ωραίος, εμένοχλη άνθρωπος, κομπλέ. Θέλετε να με δείτε, θα μου πείτε και θα καταβείτε να δείτε. Απλά πράγματα. Απλά καθημερινά πράγματα. Αλλά η Περέα, ρε φίλε, είναι Περέα. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Εμείς από τον Μάιο στην Περέα ζούμε το μύθο μας.
τουρίστες, χαμός, γεμάτα τα μαγαζιά, κάνουν μπάνιο, Αμερικάνοι, Γάλλοι, Σουηδούς έχω πετύχει, Δανούς έχω πετύχει. Τώρα όμως σιγά σιγά, που έχουμε περάσει τα μέσα του Σεπτέμβρη και βαδίζουμε ολοταχώς, επίμονος ο φίλος στο Viber, βαδίζουμε ολοταχώς για το φθινόπωρο, σιγά σιγά, εντάξει, να κατεβάσουμε και τα χαλιά, εντάξει, γιατί ως γνωστόν, Κωνσταντίνου και Ελένη, τα σηκώνουμε. Αγίου Δημητρίου τα περνάμε. Εντάξει, να γίνουν και αυτά. Να κλαδίσουμε και στις 30 φίλες στο σπίτι. Πλέον η Περαία θα γίνει λίγο μια. Πώς λέει το τραγούδι του Καρά. Δεν το έχει πει βέβαια ο Καράς πρώτος, νομίζω. Και έγινε χαμένη πολιτεία που δεν έχει πια διαβάτες, Βασίλη Καβαδία. Θα γίνει η Περαία. Εντάξει, δηλαδή 9 η ώρα νεκρώνουν όλα. Ένα ξεροκαρπάδικο που είναι ανοιχτό στα Μπελοκήπων. Που έχει και παγωτό μέσα, γνωστή αλυσίδα που πάμε και τιμάμε ενίοτε, εντάξει. Τα φροντιστήρια που έχει κινητικότητα λίγο με τα παιδιά, αυτό. Ο σύνδεσμος του Άρη εκεί πέρα που κρατάει τη σημαία ψηλά, αυτά είναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Και ένα-δυο μαγαζιά που δουλεύουν το χειμώνα καλά. Όλοι οι υπόλοιποι βαράνε μύγες, τζίρος μηδέν. Ό,τι βγάλουν τώρα 4-5 μήνες. Αλλά η κατάσταση στην Περαία λοιπόν, αδελφέ μου, με αυτά τα δεδομένα, δεν θα είναι πάρα πολύ καλή. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα βαράμε μύγες, θα πρέπει να στραφούμε σε άλλες περιοχές. Και Θεσσαλονίκη, ωραία, καλή δεν λέω, αλλά πολύ μπάχαλο. Γι' αυτό θα πάμε να κάνουμε μια ληστεία, Βασίλη Καβαδία. Να πάμε να πάρουμε ένα ροζ σπιτάκι στην Καλαμαριά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Στον Αγιάννη εκεί πέρα, παιδί μου. Ή και σε άλλη περιοχή κοντά, δεν έχουμε πρόβλημα. Κομπλέ είμαστε. Αλλά τώρα πέρα σου λέω. Η ουσία είναι ότι πλέον είμαστε σε μια φάση που χειμώνας νέκρα. Τελείως άλλα. Οκτώβριος, Νοέμβρης, Δεκέμβρης μετά, Χριστούγεννα πλησιάζουν, Βασίλη Καβαδία. Σημαίνει τα Χριστούγεννα σημαίνουν άδεια. Τα Χριστούγεννα σημαίνουν διακοπές. Εντάξει, γιατί πλέον το καλοκαίρι τελείωσε. Άρα που πάμε στις επόμενες αργίες. Οι επόμενες αργίες είναι τα Χριστούγεννα, τα οποία βέβαια νομίζω δεν πέφτουν σε καλή μέρα. Είναι η αλήθεια τη φετινή σεζόν. Άρα θα πάει λίγο σπαστά και άσχημα, αλλά εντάξει. Θα συνομιλήσουμε με τον boss, μήπως καταφέρουμε και τον ψήσουμε. Είσαι τα Χριστούγεννα, Βασίλη μου, που. Μαχαίρι στην καρδιά μου έβαλες. Εσύ και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας break για απόψε. Αφού τον έπιασε το Παπαδόπουλο μια λογοδιάρια, θα συνεχίσουμε φυσικά. Μην αλλάξει συχνότητα. Μην αλλάξετε live στο Instagram. Θα το ξανανοίξουμε μετά, εννοείται. Στοίχημα.gr μαζί μας. Στην πρώτη ώρα, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο τάμπλετ ή το κινητό σας και επιλέγετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών στοιχηματισμού με cash out, με live στοίχημα, σε πολλά αθλήματα. Όλα αυτά θα προσφέρει η Στοίχημαν που είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Κλιματιστικό και break. Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ Δευτεριάτικος με Νίκο Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου, Νίκο Μοσχοβίτη να αδιεύει και την Αγάπη Γαβριλίδου στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σας. Σιγά βρε Νίκο, είναι ερωτικό είσαι. Τι γίνεται. Πω. Δεν υπάρχει λέξη αδιεύει, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τι, γιατί. Δεν υπάρχει αδιεύει. Στην Επιλαία. Έχεις ακούσει άνθρωπο να λέει βεβαίως, αλλά για σένα επειδή θα πας τα κάνει Ζέπελιν μέχρι να κλείσουμε τώρα με αυτό, θα πω ότι κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας μήνα Σεπτέμβρη. Πάμε παρακάτω. Αδιεύω δηλαδή. Υπάρχει. Ποτέ υπάρχει. Και πουθενά. Οπότε είναι αυτό που έχω μπροστά μου. Α, εξαιρετικά. Λοιπόν. Ρώτα λίγο τον Βασίλη αν υπάρχει αυτή η λέξη, παρακαλώ. Βασίλης Καβαδίας αυτή τη στιγμή έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί έξω. Α, παιδιά, δεν μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν. Τι γίνεται, αγάπη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Νίκο Παπαδόπουλε. Τι γίνεται. Πώς είσαι, πώς πέρασε ο Σαββατοκύριακο, πέραν της δουλειάς που είχες να κάνεις. Δύσκολα, και ήταν και δύσκολη Δευτέρα. Και είχες και βάφτιση χθες, αγάπη Γαβριλίδου, να τα λέμε κι αυτά. Ναι, έτσι. Τι και δύσκολη εβδομάδα. Βάφτισες το τρίτο ή τέταρτο ανιψάκι σου. Το έκτο. Λέγε ρε. Το έκτο σου λέω, τι λέγε. Έχεις έξι ανήψια. Είναι. Τι ρε, και εμείς δεν έχουμε. Και εμείς δεν έχουμε ούτε δείγμα. Λέγε, ρε, ούτε δείγμα έχουμε. Ρε. Πες τον αδερφό σου, ρε, αγόρι μου, δεν έχει τίποτα. Μπα, δεν κάνει τίποτα. Μόνο η ελπίδα της οικογένειας είμαι εγώ. Ψώνεις όπως βέβαια από την οικογένεια. Πρέπει να. Εγώ θα συνεχίσω το πολύ σπάνιο επίθετο το οποίο έχει η οικογένειά μου. Πω, τέλεια. Τέλεια, εξαιρετικά, μάλιστα. Ήταν ωραία βάφτιση. Εντάξει,
εντάξει, ναι, πολύ ωραία ήταν. Ήσυχα. Ενθουσιασμένη. Είμαι όχι απλά πτώμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορέσαμε όμως να απολαύσουμε στα social media τις ενδυματολογικές σου επιλογές στο χθεσινό event. Ναι, η αλήθεια δεν πρόλαβα. Μόνο τα γλυκά είδαμε, δεν είδαμε τίποτα άλλο. Είχα τόσο. Τόσο για να τρώω τα γλυκά. Α. Όχι, ρε, είχα πολύ ζώρικο πρόγραμμα και δεν πρόλαβα. Τι είχες πολύ? Ζώρικο πρόγραμμα. Θα την πιστέψω. Ως δείγμα καλής θέλησης, επειδή θα με φιλοξενήσει την Κυριακή. Νίκο, σήμερα το πρωί την πληροφορία ότι έχω ξυπνήσει πάλι από τις 6.30 για να κατέβω στο ραδιόφωνο να κάνω δύο βάρδιες και την εκπομπή και δεν έχω τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Γιατί, γιατί διευκρίνησες τη δουλειά, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εβδομάδα αγώνα, Νίκο. Κάτσε εβδομάδα αγώνα. Πριν, πολύ καλά. Πριν πάμε στο παιχνίδι, εντάξει, έχουμε μέχρι να ασχοληθούμε με αυτό. Τι θες, να μιλήσουμε λίγο για το μάτι Σαββάτου, αγά. Περίμενε. Πω, για το Σαββάτου, ε. Δεν ήθελες. Μου φαίνεται τόσο. Όχι, μου φαίνεται τόσο μακρινόριση. Συγγνώμη, αγάπη κιόλας. Δηλαδή, άμα είναι κλείσει, να πάρουμε κανέναν άλλο. Συγγνώμη. Όχι, σοβαρά, μου φαίνεται τόσο μακρινό τώρα, γιατί έχουν γίνει τόσα πράγματα σήμερα γενικότερα. Αλλά ναι, υπήρξε και αυτό το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Το είδες καθόλου, έτσι. Ναι, έχω. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί μαζί στο τηλέφωνο. Πόπα, ουσιαστικά πάλι δύο πρόσωπα είχε. Πόπα. Μέχρι το 30-35. Ήταν πραγματικά πολύ καλός, δηλαδή μπήκε ο Αλεξάνδρος, πέτυχε δύο γκολ, μπορούσε να πετύχει κι άλλα. Κάπου εκεί στο 35 σαν να έσβησε κάπως πραγματικά. Mm-hmm. Αλλά η εικόνα ήταν πολύ κακή, δηλαδή σε κάποια στιγμή ήταν εντελώς άναρχος, έβγαινα νεύρα, υπήρχαν λάθη που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπήρχε ισορροπία, δεν υπήρχε ηρεμία, γενικότερα δεν προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί είχε απέναντι έναν Ατρόμητο, ο οποίος έπρεπε να του κάνεις δώρο για να σου βάλει γκολ. Και έτσι και έγινε. Ο Ατρόμητος προς το παρόν φέτος, εγώ έτσι όπως τον έχω δει, αντιμετωπίζει διάφορα θέματα, αλλά είναι και λογικό, γιατί ουσιαστικά είναι μια νέα ομάδα μετά από χρόνια, με νέο προπονητή. Αλλά του έδωσε τη δυνατότητα να μειώσει πριν το ημίχρονο, και να μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πολύ άσχημα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την εικόνα του ΕΣΥΤΗ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο όσο έπαιξε, πραγματικά δεν υπήρχε. Και όχι μόνο δεν υπήρχε, ήταν πηγή κινδύνου για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά λάθη. Το δεύτερο γκολ από αυτόν ξεκινάει από δικό του λάθος που έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι, οι γηδεδούχοι, συγγνώμη. Που έκλεψαν στο κέντρο περίπου και βγήκαν στην επίθεση. Μετά εντάξει, είναι και το λάθος του Κρέσπο, είναι και του Πασχαλάκη. Ο οποίος το Πασχαλάκης δεν είναι σε καλή κατάσταση πλέον. Το έχουμε καταλάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τίθεται θέμα αλλαγής, είναι η αλήθεια. Εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Ναι, δεν έχει να κάνει με τον αγώνα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για μια θέση που κατά ψέματα πληρώνεις το κάθε λάθος. Πολύ δύσκολα δεν θα πληρώσεις λάθος. Όλοι οι παίκτες σε κάποιο σημείο θα βγάλουν και ένα ντεφορμάρισμα. Και ο τερματοφύλακας ακόμα είναι φυσιολογικό. Νίκο, έχει ξεκινήσει έτσι τη σεζόν. Δεν σου λέω ότι για μένα καλά κάνει και τον στηρίζει και να παίξει. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Πασχαλάκης όσο παίζει δεν βοηθάει τον εαυτό του για να βελτιωθεί. Και δεν βοηθάει και τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό σίγουρα. Αλλά. Ναι. Είναι νομίζω το θέμα του τερματοφύλακα είναι λίγο σύνθετο. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι μπορείς να έχεις μια κακή μέρα. Είναι ότι όταν έχεις εσύ μια κακή μέρα δεν υπάρχει ηρεμία στην άμυνα, γιατί ξέρουν, βλέπουν, δεν υπάρχει γενικότερα ηρεμία στην ομάδα και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει γενικότερα ηρεμία και ισορροπία. Και αυτό έχει ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Ο Πασχαλάκης έχει νομίζω σε όλα τα παιχνίδια κακές αντιδράσεις. Ναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, εντάξει, φαίνεται. Και να σου πω κάτι, και οι τερματοφύλακες για να αλλάζουν είναι. Όπως ο Πασχαλάκης είχε αλλάξει σίγουρα. Τότε επί Λουτσέσκου Ξάνθη. Το Γλύκο, και είχε βγει το Ρέι. Το Ρέι. Είχε βγει ο Ρέι και τότε άρπαξε την ευκαιρία του το μαλλιά. Ίσως έχει έρθει η ώρα να κάτσει και αυτός λίγο στον πάγκο. Δεν λέμε ότι κάτσε. Γι' αυτό και πάω και έκανε την επένδυση με τον. Επένδυση, εντάξει, ελεύθερο νομίζω το παιδί. Ναι. Επιλογή. Επιλογή ήταν με τον Ζίφκοβιτς που είναι ένας τερματοφύλακας που επί σειρά τα τελευταία χρόνια τον ξέραμε ως πρώτο η επιλογή στην Ξάνθη. Απλά δεν ξέρω αν θυμάσαι το τελευταίο παιχνίδι επίσημο που έπαιξε ο Ζίφκοβιτς. Ναι. Εντάξει, κοίτα, ο Ζίφκοβιτς ότι είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Καλός είναι.
Καλό στρατοφύλακα. Έχει δείξει καλά στοιχεία. Ξέρει πάνω κάτω ποιο είναι. Δηλαδή. Ωραίοι, όταν είχε έρθει ο Ρέι, δεν είχαμε εικόνα για τον τερματοφύλακα μιλάμε. Είχαμε κάποια παιχνίδια τώρα στην Αργεντινή. Ναι. Δεν υπήρχε καθαρή εικόνα. Για τον Ζίφκοβιτ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρει ότι μπορεί πέντε πράγματα τα κάνει. Είναι ένα καλό τερματοφύλακα. Καλό. Ναι. Εντάξει, βλέπουμε ότι πλέον είναι αυτό που σου λέω, ότι για μένα, έτσι όπως το βλέπω, ο Πασχαλάκης και δεν βρίσκει ηρεμία ο ίδιος και δημιουργείται θέμα πλέον και στην ομάδα, γιατί εντάξει, όταν βλέπεις ότι κάθε φάση ξαφνικά μυρίζει γκολ, δηλαδή ο Πάκο να έχει δεχθεί 12 γκολ, δεν σου λέω ότι φταίει ο Πασχαλάκης, αλλά έχει ευθύνη σε πολλά από αυτά, είναι θέμα. Ναι. Βέβαια για μένα στο κομμάτι των γκολ φταίει γενικότερα η κατάσταση και η λειτουργία της ομάδας στο ξεκίνημα. Δηλαδή με δίδυμο ας πούμε όπως χθες Μίσιτς και Σίτι προφανώς και αντιμετωπίζεις πολλά περισσότερα προβλήματα στη μεσαία γραμμή. Γιατί ο Σίτι προς το παρόν είναι παίκτη 45 λεπτών. Στα 45 λεπτά είναι αυτό που λέει ο Σταύρος Κόλκας και τελειώνει το κέρμα τέλος, σβήνει, δεν υπάρχει. Κέρμα. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Λες και είναι jukebox. Ξέρεις τι, ο Εσίτη είναι ένα βαρύ κορμί. Είναι, ναι. Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για να έρθει στο επιθυμητό επίπεδο σε σχέση με άλλους παίκτες. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, και σωματικά να τον δεις οπτικά, μιλάμε για Βαρέλα σε πιο Βαρέλα στα αθλητικό half. Σώμα. Ναι. Όχι, πιο αθλητικό σώμα από το Βαρέλα. Από Βαρέλα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο αθλητικά κορμιά στον ΠΑΟΚ. Ο Εσίτη τον περνάει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ βαρύ κορμί και θέλει χρόνο. Απλά το θέμα είναι ότι οι συγκυρίες το έφεραν έτσι και οι επιλογές σε δεύτερη φάση να μην μπορεί να μείνει εκτός. Από την άλλη είναι και το κομμάτι της χρησιμοποίησής του, γιατί έχεις στο μυαλό σου ότι ο City ουσιαστικά παίζει με τριάδα και αυτή τη στιγμή ο ρόλος είναι άλλος. Μπορεί να μην μπορεί να αντιποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο αυτό να το με την Κυριακή. Δηλαδή ο Καντουρί θα είναι καλά και ο Αγκούστο θα είναι καλά και με προπονήσεις θα πω για τους περισσότερες και ο Μίσης λογικά θα ξεκινήσει γιατί ήταν και καλός προχθές. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο μπορούμε να δούμε εσύ την Κυριακή να ξεκινήσει στην Τούμπα. Προσωπικά για μένα θα είναι έκπληξη με βάση την εθνική του εικόνα. Μίσιτς με Καντουρί. Με Καντουρί, ναι. Ωραία χτυπήματα στα στημένα έχει ο Μίσιτς. Ναι. Το Σάββατο ήταν κλειδί τα στημένα του, είναι η αλήθεια. Απλά ο Πάκο, εγώ σου λέω όσο τον είδα, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, μου βγάζει την εικόνα μια αργή. Δεν είναι ότι έχει αργούς παίκτες. Δεν είναι ότι έχει αργούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Έχει γρήγορους παίκτες ο ΠΑΟΚ. Αργεί πολύ στη λειτουργία του. Αργεί στον άξονα. Αργεί εκεί. Γιατί είναι το που λες. Ότι στα άκρα οι παίκτες είναι οι ίδιοι. Ναι, δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι δραματικά. Ο Λιμιώσης έχει ταχύτητα. Ο Γιαννούλης έχει ταχύτητα. Ο Μπίσεσβαρ πέντε πράγματα θα κάνει. Ο Μάτος είναι ο Μάτος. Ο Πέλκας έχει τα τρεξίματα. Το θέμα είναι στον άξονα. Έχουμε πολλές φορές ότι το δίδυμο εσύ τη Μίσιτ δεν είναι λειτουργικό. Δεν είναι και οι δύο βαριά κορμιά, δεν μπορούν να τρέξουν στη μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα τώρα και το δίδυμο Καντουρί Μίσιτ υστερεί κάπως ταχύτητα, αλλά ο Καντουρί έχει άλλη ποιότητα σε σχέση με τον εσύ τη και μπορεί νομίζω να συνεργαστεί πιο καλά με το Μίσιτ σε σχέση με το άλλο δίδυμο. Που και πάλι θα είναι αργό το κέντρο. Ναι, σου λέω και πάλι υστερούν. Και πάλι θα είναι αργό το κέντρο, εντάξει. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει νομίζω και ισορροπία και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα είναι δύο παίκτες να παίξουν αυτοί οι δύο μαζί που έχουν πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μ' αρέσει, δεν μπορεί να από τη στιγμή που εσύ δεν είναι καλά αλλά όχι δεν είναι καλά ότι κάνει κακά παιχνίδια, δεν μπορεί, δεν αντέχει άλλο, δηλαδή στους 45 σβήνει Sky. Δεν μπορεί συνέχεια σε όλο το παιχνίδι. Και το μάτι θα είναι υψηλή ένταση την Κυριακή. Μα θυσιάζει από το ξεκίνημα μια αλλαγή. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε ότι η πρώτη αλλαγή ήταν εσύ. Δηλαδή, δεν έχει νόημα αυτό για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Τώρα από εκεί πέρα, υστέρησαν και άλλοι παίκτες. Το λέγαμε και το πρωί. Και το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο πάλι δεν ήταν καλό. Και οι δύο, ειδικά ο Κρέσπο. Είχαν πολύ κακές αντιδράσεις, είχαν πολλά λάθη. Ο Κρέσπο ευθύνεται και στο δεύτερο γκολ. Πέρα από το ότι πετυχαίνει τον γκολ που δίνει τη νίκη. Οκ, τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Από εκεί πέρα και οι δύο έδειξαν πάλι ότι
Δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Του Βαρέλα, να σου πω την αλήθεια, εμένα χρησιμοποίηση από το ξεκίνημα μου έκανε εντύπωση, γιατί μέχρι την Παρασκευή αυτό που ήξερα και ξέραμε όλοι μας ήταν ότι στις δοκιμές έπαιζε ο Ίγκασον με τον Κρέσπο. Ο Βαρέλα είχε ουσιαστικά 2,5-3 προπονήσεις. Τελικά όμως ξεκίνησε. Και από εκεί και πέρα είναι παίκτες που πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Ο Ακπόμ πετυχαίνει τον Goldman, εύκολο γκολ κιόλας, αλλά πάλι είναι στα χαμένα. Ο Μπίσεσβαρ πολλές φορές ξεχάστηκε, δεν έδινε καμία βοήθεια. Ο Νάτσος από εκεί από τα αριστερά ήταν μονίμως μόνος του. Δεν επέστρεφε ποτέ ο Μπίσεσβαρ, δεν κρατούσε ποτέ τη θέση του. Θέμα κι αυτό. Εγώ τον Μπέλκα είδα βελτιωμένο. Οκ, ξέρω γενικότερα την κουβέντα για τον Μπέλκα. Καλά, ναι, πολλά λέγονται γενικότερα. Κοίτα, χάνει τη μεγάλη φάση εκείνη στο 1-2 για να κάνει 1-3 και να τελειώσει το μάτι ουσιαστικά. Και λίγο μετά ο Ατρόμητος ισοφαρίζει σε 2-2. Είναι μεγάλη φάση. Πραγματικά νομίζω ότι τέτοιο γκολ ο Μπέλκας το χρειάζεται. Γιατί είναι ίσα να γυρίσει το κουμπί λίγο, να ξεμπλοκάρει. Γιατί όλα τα υπόλοιπα τα κάνει σωστά. Δηλαδή η assist για το 1-0 είναι μαγική. Δεν βλέπει αντίπαλο. Καλά, μην βγάλει μας τα μάτια του. Ναι, εντάξει, να σου πω αλήθεια, εγώ το έχω σημειώσει αυτό το μάτι του Μπέλκα. Αλλά δεν ξέρω. Μάλιστα. Το σκέφτομαι ακόμα. Το λόγο που δεν είχα αυτό. Ξέρεις ότι συνάδελφος από την Αθήνα, κοινός γνωστός μας, έχει παίξει ακριβές σκορ 2-3 και έχει πάρει 410 ευρώ με 10 ευρώ. Κοινός γνωστός μας από Αθήνα, συνάδελφος. Ναι. Τσέλεπας. Όχι. Μετακόμισε πρόσφατα Αθήνα. Α, αδελφός. 4-10 είναι Κουβαδόπουλο με 10 ευρώ, ακριβές σκορ 2-3. Φε, δεν πειράζει, νιώπατρος, είναι τα για ανάγκη. Πολλά τα έξοδα του σπιτικού του. Παρένθεση ναι. Αυτό. Ναι. Αυτά για το παιχνίδι νομίζω. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Όχι, σήμερα ξεκίνησε. Σήμερα. Ρεπό, τίποτα, Χθες είχε. Α, χθες, εντάξει. Κανονικά υπήρχε ρεπό και για σήμερα. Αλλά άλλαξε η απόφαση του Μπέλ Φερέιρα και ουσιαστικά οι παίκτες που αγωνίστηκαν βασική το Σάββατο έμειναν στο γυμναστήριο και οι υπόλοιποι είχαν ακόμα ένα φιλικό με 19. Το τρίτο σε 2-3 εβδομάδες. Διαγωνισμό κάνει. Όχι, να σου πω κάτι, έχει τη σημασία το αυτό, γιατί φαίνεται με το καλημέρα ότι ο Φερέιρα θέλει να έχει σύνδεση με 19. Κάτι που μέχρι τώρα στην πρώτη ομάδα δεν υπήρχε. Να έχει εικόνα, να έχει εικόνα. Ναι, ναι, ένα από τα κομμάτια που δεν είχε επαφή ο Λουτσέσκου ήταν ξεκάθαρο το κομμάτι των Ακαδημιών. Πραγματικά δεν υπήρχε καλή σύνδεση, είναι η αλήθεια. Το είχαμε πει και πέρσι πολλές φορές αυτό. Ο Φερέιρα δεν ακολουθεί το ίδιο μοτίβο. Και για μένα είναι σημαντικό ότι έχει εικόνα πολύ συχνά από την ΚΑΠΑ 19 του Γκαρσία. Έχει καλή επικοινωνία με τον Γκαρσία και το team του και το Σνάουτσνερ και όλους. Ακόμη ένα φιλικό σήμερα. Ο Σνάουτσερ είναι βοηθός του Γκαρσία. Ναι, ναι, είναι μαζί. Μάλιστα. 4-0 κέρδισαν οι μεγάλοι. Κάνει ένα φαγητό. Και ουσιαστικά, εντάξει, η προπόνηση καλή, δυνατή, θα είναι αύριο. Από αύριο και μετά, μάλλον. Μάλιστα. Απουσίες, επιστροφές. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Όλοι είναι απουσία δηλαδή υπάρχει... μέσα. Όχι. Απουσία δεν υπάρχει πέρα των τριών. Των γνωστών. Ναι. Βέρμπλουμ, Βιερίνια, Μαουρίσιο. Δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό από το Σάββατο, ευτυχώς. Οπότε και επιστροφή δεν περιμένουμε. Τα ίδια είναι στο κομμάτι της ομάδας. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα. Έχουν ανακοινωθεί τα πακέτα για το PAOK TV, κάτι που περίμεναν όλοι νομίζω, ναι. Όλο αυτό το διάστημα. Αρχικά το μεμονωμένο για την Κυριακή, γιατί είναι Κοβαδόπουλε, θα χρειαστεί τώρα πολλοί κόσμος να αγοράσει το παιχνίδι. Λες, λέω εγώ. Λέω εγώ, θα χρειαστεί πολλοί κόσμος και όχι μόνο PAOK TV, μπορούν να χρειαστούν και πολλοί φίλοι του Άρη, ας πούμε, γιατί πώς θα δεις το παιχνίδι. Αβάλω Καρυπίδης, θα γίγαν το οθόνη στο Βικελίδης, πληρώσει 4,99 και το... Καρυπίδης, όχι, θα πληρώσει 7,99. 7,99, εντάξει. 7,99. 7,99 είναι για το παιχνίδι με τον Άρη, για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Όλα τα υπόλοιπα είναι για 4,99. Άρα ΠΑΟΚ μας αποδέχεται στο Big 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τοπικό ντέρμπι. Μας αποδέχεται. Ευχαριστούμε. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχει πακέτο για όλη τη σεζόν που συμπεριλαμβάνει μέσα και τα play-off στα 69,99. Στα, δηλαδή, πόσο?
69,99. 70 ευρώ λοιπόν. Ναι, 70 ευρώ. 70 ευρώ λοιπόν. Αυτό είναι για όλη τη σεζόν. Δεν είναι κακό σαν τιμή. Εντάξει, να σου πω κάτι. Βγαίνει νομίζω 8 ευρώ το μήνα. Αν θυμάμαι καλά είναι το πολύ καλά. Γιατί είναι, δηλαδή κάτσε πάω, έχουν παίξει 3 αγωνιστικές. Άρα είναι άλλες 23 για την κανονική διάρκεια και άλλα 10 παιχνίδια τα play-off. Και τα play-off, ναι. 33 παιχνίδια. Με 70 ναι. ευρώ. Πολύ καλά. Γιατί άμα το βάλουμε, περίμενε τώρα, θα το κάνουμε εδώ πέρα. Πρέπει να ανοίξουμε τα τευτέρια μας. Λοιπόν, 33 παιχνίδια. Επί 5 ευρώ, πες. Επί 6, πες, άμα βάλεις και τα ντέρμπι, βγαίνει 198. Ναι. Εντάξει, άρα συμφέρει. Και υπάρχει και πακέτο για τα καταστήματα στα 200 ευρώ. Για να μπορείς να έχεις έως και 5 συσκευές που θα δείχνουν ταυτόχρονα το παιχνίδι με μία σύνδεση. Και αυτό νομίζω συμφέρει πολύ, γιατί τα καταστήματα προφανώς δεν έχουν μία οθόνη για όλο το κατάστημα, έχουν 2 και 3 και 4. Οπότε με 200 ευρώ καλύπτονται και αυτά. Μάλιστα. Αυτά ισχύουν για τα πακέτα. Μπαίνει ο κόσμος μέσα στο pauk.gr και υπάρχουν προφανώς όλες οι λεπτομέρειες. Αλλά πλέον ξέρουμε περίπου πώς θα κινηθεί το Pauk TV για όλη τη σεζόν. Καλά πακέτα νομίζω και από τα σχόλια που υπάρχουν και εδώ και μία ώρα που ανακοινώθηκε, νομίζω ότι και ο κόσμος το αποδέχτηκε με καλό τρόπο όλο αυτό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα τιμηθεί πολύ αυτό το όλη τη σεζόν, το 70 ευρώ. Το 70 ευρώ, ναι, ακούγεται καλό. Δηλαδή, άμα το βάλεις συγκριτικά με ναι. να δίνεις συμφέρει. 5 ευρώ κάθε δύο εβδομάδες, είναι νομίζω αρκετά καλά. Μάλιστα. Σήμερα προβλήθηκε, Νίκο, πριν από κανένα δύο ώρα το ντοκιμαντέρ για τον Αντέλινο Βιερίνια, μέσα από το κανάλι του Πάκ στο YouTube. Ένα ακόμη πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μια mini movie για τον αρχηγό ουσιαστικά. Ναι. Μετά την ταινία για την περσινή σεζόν και για τον Double και για όλα αυτά. Τώρα τη σειρά του Βιερίνια, πολύ ωραία ταινία. Για όσους δεν την είδαν ζωντανά, υπάρχει κανονικά στο YouTube του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία πράγματα που έχει πει ο Βιερίνια για μια ακόμη φορά. Αξίζει να το δείτε. Αυτά νομίζω. Μάλιστα. Ενώ την Πέμπτη στις 11 το πρωί υπάρχει και μια σύσκεψη, λέει πάλι, για το ΒΑΡ. Με κεντρικό θέμα το ΒΑΡ. Άντε πάλι. Θα είναι, λέει, όλοι εκεί με πρωτοβουλία του Αυγενάκη. Mm-hmm. 11 ώρα το πρωί με θέμα εφαρμογή του ζητήματος ΒΑΡ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι των FIFA, UEFA, ΕΠΟΚΕΔ, των 14 ΠΑΕ Super League, καθώς και ο πρόεδρος, ναι. Νόβα, ΕΡΤ και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκο Παπαδόπουλε. Και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Γιατί το ΒΑΡ, Νίκο Παπαδόπουλε, δεν αρέσει σε κάποιους στην Ελλάδα. Δεν αρέσει, αγάπη, ε! Δεν αρέσει, Νίκο Παπαδόπουλε, όχι. Σε ποιους, αγάπη? Εντάξει, όλα σε κάποιους, ας πούμε, να μου πεις... Σε κάποιους ξέρω εγώ, χθες, ναι. Αυτή την εβδομάδα είδαμε πάλι ωραία πραγματάκια. Είδαμε τον Βράνιες να δίνει σφαλιάρα κανονική, να μην συμβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Είδαμε στο άλλο μας το Ολυμπιακό τον Ομάρ να παίρνει δύο κίτρινες, αλλά μετά να εξαφανίζει τη μία και να πηγαίνει αλλού. Να μην δίνεται στον Ομάρ. Ωραία πραγματάκια δεξιά-αριστερά γενικότερα. Μάλιστα. Τι είναι... Μάλιστα. Μήπως δεν τα είδες. Τα είδα. Εντάξει. Λίλα Κουντουριώτη, πώς την είδες? Το παιδάκι είναι μια θεότητα. Ναι, ναι. Που σου λέει... Ποτέ. Παρακολουθείς Νόβα και αυτός ότι κάνεις και ποτέ. Ναι, ποτέ. Ποτέ, δηλαδή. Και προσπαθούν να μεταξύ... Είδα διάφορα προσταρίσματα στο Instagram κυρίως. Λούμπεν και τέτοια έχει. Όχι, έχει πέρα από αυτό που αυτοσαρκάζεται και αυτή ρε παιδί μου. Κάνει ο ένας τον άλλο τάκ και δεν ξέρω τι έγινε και γελάνε οι ρεπόρτερ της Νόβα. Ναι, ναι. Και λέω ρε εσύ, δηλαδή έκατσε το παιδάκι, θεότητα αυτό το παιδί να το βρείτε, αυτό το ballboy τι ήταν, να το τιμήσετε το παιδί. Παιδί παίχτης των Ακαδημιών. Ναι. Μπράβο του, πραγματικά. Και μια συνδρομή στον ΟΤΕ. Βλέπεις Νόβα, όχι ΟΤΕ. Όχι, ΟΤΕ. Όπως τα λέγανε και σε μια γνωστή ομάδα στο Facebook, βάλω το στον καφενέ. Ακούς λίμπερο, όχι. Σωστό. Όχι, όχι. Όσοι ακούς λίμπερο δεν έχει, όχι, έχει μόνο ναι. Α, εντάξει. Ξεκάθαρα αυτό. Μάλιστα. Ωραία, Γαμπρή Γαβριλίδου. Ωραία. Θα σας ακούσουμε και αύριο και μεθαύριο σίγουρα. Θα δούμε. Αύριο γιορτάζουμε, Νίκο Παπαδόπουλε, δεν ξέρω. Σωστό και αυτό. Την Πέμπτη φαντάζομαι... Υπάρχει μια βάρδια μέχρι τις 8, οπότε μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Την Πέμπτη ο Μοσχοβίτς φαντάζομαι θα είναι εδώ πέρα να κάνει μόνος την εκπομπή. Θα είναι? Μόνος... Τι εννοείς? Μόνος εδώ πέρα για να κάνει εκπομπή. Νομίζω δύσκολα είσαι, γιατί νομίζω ότι γυρνάνε αργά.
Τι τουρίστας είναι αυτό? Νομίζω, δεν το παίρνω πάνω μου, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι γυρνάνε ψιλοαργά. Τώρα αν θα προλάβει να κατέβει γιατί είναι και επαγγελματίας, δεν το ξέρω. Κανονικά πρέπει να είναι γιατί ολοκληρώνει τη άδειά του, έτσι. Δεν τα λέμε αυτά. Σιγά βρε Νίκο, σιγά, η μία μέρα σε χάλασε εσένα. Ακούγεται πάρα πολύ. Τι ακούγεται ρε Βασίλη? Έχεις ακόμα. Τι έχω? Έχεις ακόμα. Το μήνα το φάμε, έχεις ακόμα. Αλήθεια είναι αυτό, δεν ήταν πολύ ευχάριστος ανήδης, αλλά τι να κάνουμε. Μη σου πω και το δίμηνο και το σερί γενικά, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί και όχι, προχωράμε, Γάμπη Γαβριλίδου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρώσετε το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και πάλι. Να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας ένα, Γάμπη Γαβριλίδου. Αυτά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και την αγάπη Γαβριλίδου. Ο ΠΑΟΚ που αφήνει πίσω του την δύσκολη νίκη στο Περιστέρι στρέφεται από σήμερα στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπα. Θα πάμε σιγά σιγά στο break. Πιάσαμε 11 και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε. Κάτσε να βάλω και τα ακουστικά. Εδώ είμαστε. Αλλά... Πώς είμαι εδώ είμαστε, άμα δεν βάλεις τα ακουστικά εδώ που λες? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Μπαλαντέρ! Έχω αρχίσει τώρα σιγά σιγά λίγο γελάς Βασίλη. Με μένα γελάς? Είμαι αυτά που βλέπεις το κινητό σου γελάς. Με μένα. Έχω... Με μένα δυστυχώς. Σε χάλασε. Μήπως ενοχλώ? Άμα ενοχλώ αδελφέ μου, πες μου να φύγω. Εγώ δεν θέλω και πολύ, το ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Θα φύγω, πέτα μια επανάληψη μια εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας ή πέτα μια επανάληψη τη χθεσινή μετάδοση του παιχνιδιού. Εντάξει. Α, γκολ για τον Άρη. Ωραία ήταν χθες, καλά ήταν. Στο Κλεάντης Βικελίδης, όμορφο βράδυ, ποδοσφαιρικό βράδυ. Έχω αρχίσει να ρετάρω βέβαια τώρα, δηλαδή είναι η ώρα μετά τις 11 που ήταν και δύσκολη ημέρα και είμαι σαν το αυτοκίνητο που το προσπαθείς να γυρίσεις το κλειδί στη μίζα, αλλά σου τσινάει ρε παιδί μου, σε κλωτσάει, σαν να σε λέει μη με βάζεις μπρος τώρα, άσε με λίγο γιατί έχει σταθεί μηχανή, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, FM καινό τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα ανοίξω και γραμμές ρε φίλε, έτσι να ακουστεί λίγο λαός να πούμε. Του Άρη ενδεχομένως άμα θέλουν και όχι μόνο, εντάξει, γιατί εσείς ντέρμπι έχουμε, μπορεί να ακουστούν πολλές απόψεις, είναι η αλήθεια καλή φίλε και συνάδελφε. Άρα 2-3-10-2-87 και 3-8 για όλους οπαδούς των ομάδων είναι μια ανοιχτή εκπομπή, μια δημοκρατική εκπομπή θα τη χαρακτήριζα Βασίλη Καβαδία. Έτσι έχουμε πλέον και δημοκρατία, νέα δημοκρατία έχουμε, γιατί με τους προηγούμενους χάρη δεν είδαμε, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, βεβαίως, γεια σας. 2-3-10-2-7 και 3-8. Να μιλήσουμε για Ατρόμητος ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για Άρης Παναθηναϊκός, να μιλήσουμε για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εδώ είμαστε. Μέχρι να καλέσετε εσείς, Παπαδόπουλος εδώ πέρα θα πείτε δικά του όσον αφορά τον Άρη της καρδιάς μας και το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Να βάλω το δημοσιογραφικό μου μανδύα τώρα. Ή να τα πω στο χαλαρό έτσι. Στο χαλαρό στυλ της εκπομπής, ρε παιδί μου, στο χαλαρό πλαίσιο της εκπομπής. Θα κάνω αυτό το πράγμα, βάλω το δημοσιογραφικό έτσι. Στον ένα νόμο εδώ πέρα το βάλαμε σε λίγο. Δεν το κάνω έτσι ένα τσάκα. Α το κάνω λίγο έτσι εδώ πέρα μισό. Εντάξει. Σαν το μαζονάκι στο κούτσι φόρεμα δηλαδή. Όχι, το φορείς ολόκληρο το γουνικό εδώ πέρα, ναι. Όλα καλά μέχρι που μπήκε εσύ. Λοιπόν, όλα καλά. Μέχρι που μπήκανε τα γκολ του Άρη χθες και γίνανε ακόμα καλύτερα. Έτσι χτίζει γέφυρες ραδιοφωνικές. Από το ένα θέμα στο άλλο. Εντάξει. Που είναι απογευματινή εδώ πέρα να παίρνουν μαθήματα. Λοιπόν. Ένα Άρης που σίγουρα δεν ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που περιμέναμε μετά από δύο εβδομάδες διακοπής και όσα μεσολάβησαν με την αποχώρηση του Παντελίδη μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα για την ομάδα. Συνήθως λέμε ότι οι ομάδες αντιδρούν όταν αλλάζουν προπονητή. Ο Άρης άλλαξε κατά το ίμιση προπονητή, διότι δεν ήρθε ο μόνιμος, ήταν ο υπηρεσιακός, ο Τόλης ο Τερζής, ο οποίος βέβαια, και πρέπει να του το πιστώσουμε θετικά, βοήθησε πάρα πολύ. Ξαδελφάκι μου καλό, αχ, παιχταρά μου, ο Ευθύμης. Το Μελάνθιο φίλε βγάζει προσωπικότητες. Μελάθιο Κυλικής βέβαια. Έχει βγάλει, πρόσεξε τώρα, το Μελάθιο Κυλικής τι έχει βγάλει Βασίλη Καβαδία. Έχει βγάλει Ευθύμη Καρασίμου. Εντάξει, όχι ακριβώς Μελάνθιο, Λευκοχώρια, αλλά δίπλα είμαστε μια οικογένεια όλοι μας. Εντάξει. Έχει βγάλει τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Γιώργο τον Αθανασιάδη.
2. Εντάξει, που είναι τώρα στην ΑΕΚ. Πρώην Αστέρας Τρίπολης. Έχει βγάλει Νίκο Παπαδόπουλο. Βεβαίως. Και έχει βγάλει και πατέρα Νίκο Παπαδόπουλο. Okay, εντάξει. Και έχει βγάλει και την ξαδέλφη μου. Εντάξει. Η οποία βέβαια δεν είναι, δεν είναι τέτοιο. Public figure. Λες και εμείς είμαστε τέτοιο. Ο Νίκος Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, επιστρέφοντας στο χθεσινό παιχνίδι. Πρέπει να το πιστώσουμε θετικά στον Τερζή. Αυτό το οποίο είδαμε από την ομάδα έχει μερίδιο. Διότι, και δεν το λέμε για να το πούμε, μπορεί, υπάρχει επιχειρηματολογία πάνω στο ότι ο Τερζής έχει μερίδιο σε αυτό το οποίο είδαμε χθες. Και αυτό είναι η διαφορετική εικόνα παρουσίας ο Άρης. Σίγουρα αυτοί που το αλλάξανε πρώτα είναι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, το πόσο αναγκαία ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού και το ήταν και λίγο εγωιστικά και απέδειξαν σε αυτούς τους ότι μπορεί να παίξουν πολύ καλύτερα από αυτό που παρουσίασαν τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Εκεί που μπαίνει, που μπαίνουν άλλοι παράγοντες είναι στο κλίμα και στο τακτικό κομμάτι. Στο κλίμα στο οποίο βοήθησε πολύ ο Χαριστέας με τα διαδοχικά τετατέ που πραγματοποιούσε τις τελευταίες ημέρες. Και μιλώντας και όντας κοντά στους ποδοσφαιριστές, που είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στον ποδοσφαιριστή, όταν έχεις το ρόλο που είχε χαριστεί αυτή τη στιγμή στον Άρη. Κομμάτι στο οποίο βέβαια συνέβαλε και ο Τόλης ο Τερζής που έκανε και αυτός κάποια τα τέτοια, και φυσικά το τακτικό κομμάτι, όπου είδαμε κάποια διαφορετικά πράγματα από την ομάδα. Που ο Άρης, πριν πω το οτιδήποτε, ξεκαθαρίζω, τα απλά έκανε. Δεν έκανε κάτι συζητημένο. Και το απλό όμως πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Είχε πει μια τάκα ο Κρόιφ. Το να παίξεις ποδόσφαιρο είναι απλό. Το να παίξεις απλό ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο. Και με δεδομένο ότι ο Τερζής στην ουσία είχε μία εβδομάδα για το τακτικό κομμάτι, όταν επέστρεψαν και οι διεθνείς, έκανε και το έργο του κάπως δύσκολο, είναι η αλήθεια. Αλλά και ο τρόπος που δούλεψε με τους παίχτες και ο τρόπος με τον οποίο αφομοίωσαν οι παίχτες αθέλου του προπονητή έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη θεσινή εικόνα. Και όταν λέω διαφορετικά στοιχεία, το ότι ο Άρης κράτησε πολύ περισσότερο την μπάλα κάτω σχέση με προηγούμενα μάτς. Δηλαδή, με τον Όφη είχε 32 γεμίσματα, με τον Βόλ 25, χθες ο Άρης είχε 14. Έπαιξε πολύ με την μπάλα κάτω. Οι παίχτες είχαν εντολή 1-2 επαφές και δίνουμε πάσα. Που βοηθάει επίσης στην γρήγορη ανάπτυξη του παιχνιδιού και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα με την οποία έβγαινε ο Άρης στο επιθετικό transition, μέσα από το οποίο πέτυχε και τα 3-4 γκολ του. Γιατί του Φετφατζίδη το 1-0, οκ, ήταν δώρο του Ζαχίντ. Αλλά και πάλι και εκεί υπάρχει λεπτομέρεια, που είναι το γεγονός ότι ο Άρης πρεσάρει ψηλά. Okay, λαθέρο Ζαχίντ. Τον οδήγησε σε λάθος. Και ο Φετφατζίδης είχε μείνει μέσα στην περιοχή και φτάσαμε να ζήσουμε το Γιάννη Φετφατζίδη. Γεια σου, γλυκιά μου ελευθερία. Γεια σου, γλυκιά μου ελευθερία. Έτσι, τώρα. Και μηνύματα στέλνεις. Αχ, πολύ καλή φίλη ελευθερία. Πάρα πολύ καλή φίλη. Εντάξει. Πάρα πολύ καλή φίλη. Εδώ και χρόνια, βεβαίως. Πάω κουτσάκι άρρωστα κι αυτή. Εντάξει. Καλά να είσαι και εσύ και ο άλλος ο Τεμπελχανάς. Λοιπόν, αδελφός μας και εκείνος βέβαια, εντάξει. Και αυτός πάξης. Εντάξει, κολλητός μας. Έρχεται η Κυριακή για όλους. Τέλος πάντων, συνεχίζοντας με το παιχνίδι. Συνεχίζοντας με το παιχνίδι. Τα χθεσινά μου που συντονίζετε στο live, αλλά συνεχίζετε να στέλνετε. Εδώ είμαστε και εδώ είστε. Το γεγονός επίσης, για όσους παρατηρήσαν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, χθες το ματς, όταν ο Κουέστα πήγαινε να εκτελέσει το out, είχε σε απόσταση 3-4 μέτρων τον Βέλεθ, το Rose και το Σάσα. Δηλαδή, τι έψαχνε να κάνει? Build up από πίσω. Με την επίθεση να ξεκινάει από τον τερματοφύλακα και με την μπάλα να παίζεται χαμηλά. Δεν το βλέπαμε αυτό στα προηγούμενα παιχνίδια. Επίσης διαφορετικό στοιχείο. Πολύ σωστά. Μέσα από τακτική τοποθετήθηκε ο Φετφατζίδης στα αριστερά και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες πριν το παιχνίδι ότι υπάρχει σκέψη να το κάνει. Γιατί? Γιατί τον έβαλε σε μια πλευρά που μαρκάρει ο Κόρκουτ και δεν χρειαζόταν να γυρνάει πολλές φορές πίσω. Και απ' την άλλη,
θωράκισε τη δεξιά του πλευρά με τον Τιγκινί να δίνει βοήθεια σε μαρκαρίσματα στο Σούντγκριν. Και με το Σάσα φυσικά να βγαίνει αρκετές φορές και αυτός να βοηθάει στη διαγώνια κάλυψη. Εκεί η πλευρά δηλαδή την οποία φόρτισε περισσότερο ο Παναθηναϊκός με τον Ινσούα. Και ο Άρης είχε από 2-3 παίχτες κάθε φορά εκεί πέρα. Και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει από τα άκρα. Όποτε ψιλοπήγε ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι ήταν την πλευρά του Κόρχουτ. Που είναι πιο αμυντικογενής σε σχέση με τον Σούντγκρεν. Οι παίχτες μέσα από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και με τον τρόπο αφομίζων του πλάνου του προπονητή βγάλανε αυτή την εικόνα. Είναι η νίκη των παιχτών χθες. Σωστά υπόθηκε από τον Τερζή αυτό το πράγμα. Και αυτός όμως έχει μερίδιο και ο Χαριστέας έχει μερίδιο και όλοι όσοι βοήθησαν ώστε να αλλάξει λίγο η κατάσταση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Δεν έγινε ο Τερζής Γκουαρντιόλα. Δεν έγινε ο Χαριστέας ο κορυφαίος διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος. Ούτε ο Άρης έγινε Μπαρτσελόνα. Manchester City βασικά, επειδή ανέφερε τον Γκουαρντιόλα. Είναι όμως σημαντικό το ότι η ομάδα μέσα σε δύο εβδομάδες και λιγότερο θα πω εγώ δουλειάς σου έδειξε κάτι διαφορετικό και σου έδειξε ότι μπορεί να παίξει καλύτερα. Εγώ είδα έναν Άρη που πίεζε ο αντίπαλός του ψηλά και μπόρεσε και έβγαζε την μπάλα από την άμυνα κρατώντας την κάτω. Σε αυτό βοήθησε βέβαια σημαντικά ο Βέλεθ που έχει αυτή την ικανότητα, ο οποίος στο δεύτερο γκολ κάνει το σπριν της ζωής του. Ο Ολυμπιονίκης να ήταν, μετάλλιο θα έπαιρνε. Σε 10,77 δευτερόλεπτα διέσχισε 90 μέτρα. Σε αυτό όμως βοήθησε όχι μόνο και ο Βέλεθ, αλλά και οι εντολές που είχαν οι παίχτες και ο τρόπος που δουλέψανε μέσα στην εβδομάδα. Ακολουθώντας καθημερινά ένα συγκεκριμένο πλάνο στην προπόνηση. Στα πρόσωπα, Φετφατζίδης MVP. Ένα γκολ, δύο assist. Αν και για το δεύτερο assist υπάρχει λίγο έτσι μια διχογνωμία, μήπως την έβγαλε ο Γκάμα. Την μπάσα εκεί πέρα. Που την άφησε να περάσει κάτω τα πόδια του. Ο Φετφατζίδης είναι ένας παίχτης. Σήμερα εγώ τον έγραψα game changer. Κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν, Βασίλη Καβαδία. Ενδεχομένως όχι. Εντάξει. Και ένας παίχτης που μπορεί με μια-δυο ατομικές προσπάθειες σου κάνει τη διαφορά. Κάποιοι δεν τον θέλαν το καλοκαίρι όμως. Δεν λέω ότι ο Φετφατζίδης είναι ο Μέση. Αλλά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα κορυφαίος του Άρη. Ο Γκάμα. Για 60 λεπτά, για 60 λεπτά. Πολύ καλός. Και στον άξονα κιόλας ο πέρυσι δεν είχε ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά. Ο Σάσα χιλιόμετρα πάλι. Πολύ βοήθεια ανασταλτικά. Ανέβασε και μπάλες μπροστά. Ο Βέλεθ, τα είπα πριν. Ο Ιντέγε έβαλε γκολ. Δεν γινόταν να μην βάλει και χθες, είναι η αλήθεια. Και ο Ιντέγε είναι πολύ παρεξηγημένος. Οκ, η δουλειά του να σκοράρει. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο επιθετικός κάνει πάρα πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο το γκολ. Του έλειπε και αυτή είναι η δουλειά του στην τελική. Και άμα δεν σκοράρει για 2-3, μας θεωρείται και απόλυτα πετυχημένος. Εντάξει, έτσι είναι. Το βρήκε χθες τον γκολ. Δεν είναι όμως μόνο τον γκολ, είναι οι τοποθετήσεις του. Είναι τα φάουλ που παίρνει βάζοντας το κορμί του και δίνοντας μέτρα στην ομάδα. Μέσα στο γήπεδο. Και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Ήταν όμως ένα παιχνίδι. Το θέμα για τον Άρη αυτή τη στιγμή, μέχρι να έρθει, μέχρι να έρθει ο καινούριος προπονητής και όταν έρθει φυσικά, εννοείται, είναι το χθεσινό να αποδείξει ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα μετά από δύο κακά αποτελέσματα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά η αρχή μιας καλύτερης κατάστασης. Μπορεί η ομάδα να χάσει την Τούμπα, αλλά με την απόδοσή της, αν είναι όπως χθες είχε καλύτερη, να πεις έχασε, οκ, okay, αλλά δείχνει κάτι για δεύτερο σερί παιχνίδι. Άρα πάει να βγάλει μια σταθερότητα. Και εγώ θέλω να δω τον Άρη να κάνει ανάλογη και καλύτερη εμφάνιση με έναν πιο ποιοτικό αντίπαλο. Με ένα πιο δύσκολο αντίπαλο. Και με έναν αντίπαλο ο οποίος δεν θα του δώσει τόσο πολύ χώρο όσο του έδωσε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια για να δώσει ο Παναθηναϊκός χώρο χθες στον Άρη, ο Άρης έκανε άμυνα στο μισό γήπεδο και άφησε τον Παναθηναϊκό να ανέβει.
Γιατί ο Παναθηναϊκός του Δόνη είναι μια ομάδα που δεν θα κλειστεί πίσω. Ο Δόνης είναι ένας προπονητής που ασχέτως κατάστασης θα ακολουθήσει το πλάνο του. Ασχέτως πίεση που υπήρχε και χθες για αυτόν. Ήξερε ο Άρης ότι πίσω η τριάδα του Παναθηναϊκού, τετράδα την περίμενε, τριάδα ήταν ok. Μαυρομάτης, Πούγκορας και Κολοβίζος ήτανε αργοκίνητο καράβι και έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Να βγει στην κόντρα, το επιθετικό transition που λέμε Βασίλη Καβαδία, εντάξει. Όχι τραζίστορ, αδελφέ μου, τραζίσιον. Τραζίσιον, Βασίλη. Επιθετικό. Τραζίστορ, άλλες καταστάσεις. Στο επιθετικό τραζίσιον, Βασίλη Καβαδία. Έχει ποιότητα, έχει ταχύτητα, εκμεταλλεύεται. Ένας Άρης που αυτό το, που είδαμε χθες το έκανε πολύ, σε μεγάλο βαθμό, στον περσινό δεύτερο γύρο, Παντελίδη. Γιατί ο Τερζής ήξερε ότι η ομάδα δεν είναι δουλεμένη να παίζει για μεγάλα διαστήματα με χτίσιμο της επίδεσης από πίσω με passing game. Το έκανε βέβαια σε κάποιες φάσεις του αγώνα. Και έβγαλε και τελική συναισθία μέσα από σετ παιχνίδι. Δεν μπορεί να το κάνει όλη την ώρα. Γιατί δεν είναι δουλεμένη κατάλληλα για να το κάνει. Αυτό θέλει χρόνο για να δουλευτεί και να το περάσει στους παίχτες. Και κυρίως γίνεται το καλοκαίρι. Και μέσα σεζόν, αλλά επαναλαμβάνω, σεζόν θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Πρόβα τζενεράλ για το παιχνίδι με ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ήταν η άμυνα στο μισό γήπεδο, νομίζεις? Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτό που λέω για την άμυνα ήταν θέμα πρόβα τζενεράλ, να σου πω την αλήθεια. Και γιατί δεν είχε στο μυαλό του Άρης αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό που προείχε ήταν να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί άμα δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό, στην Τούμπα θα πήγαινες κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες και όχι τις καλύτερες δυνατές. Πλέον πας με άλλη ψυχολογία. Απλά δεν πρέπει οι παίχτες να παρασυρθούν και να επαναπαυθούν υποσυνείδητα. Δεν το κάνουν συνειδητά. Γι' αυτό από αύριο που ξεκινάει και η προετοιμασία, το προχθεσινό σβήνεται. Κρατάς αυτά που πρέπει να κρατήσεις μέχρι ένα σημείο και προχωράς παρακάτω. Γιατί έχεις ένα πιο δύσκολο παιχνίδι με ένα καλύτερο αντίπαλο και πρέπει να αποδείξεις πρώτα σε αυτούς τους παίχτες και συνέχεια στους υπόλοιπους ότι αυτό που έγινε χθες και για το οποίο συζητάει όλη η Ελλάδα, με τον Άρη δηλαδή που πάτησε τον Παναθηναϊκό, και δεν μπορώ να ακούω και ο Παναθηναϊκός ήταν κακός και είναι, έχει ξεκινήσει άσχημα το πρωτάθλημα. Αλλά η ανωτερότητα του Άρη ήταν αυτή που έφτασε το σκορ στο 4-0 και θα μπορούσε να πάει και παραπάνω από το 4-0. Γιατί άμα ο Άρης δεν ήταν καλός απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έλεγε 1-2-0. Ο Άρης όμως έβαλε 4 στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, με το παιχνίδι της Κυριακής θα ασχοληθούμε περισσότερο και τις επόμενες μέρες. Έτσι αλλιώς έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εδώ με τον Βασίλη Καβαδία, ο οποίος σιγά σιγά θα μας στείλει στο τελευταίο διάλειμμα. Για την απόψινη εκπομπή. Μαζί μας φυσικά Στοίχημαν και Στοίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος μαζί μας και απόψε. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της σε τάμπλετ ή κινητό και στοιχηματίζετε ζωντανά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ό,τι γουστάρετε εσείς. Με cash out, με καζίνο, με ό,τι γουστάρετε και θέλετε. Όλα αυτά σας τα προσφέρει η Στοίχημαν, παιδιά. Στο οποίο στην εφαρμογή μπορείτε να κατεβάσετε τώρα που κάθεστε από το Play Store ή από το Apple Store, όσο έχετε τα iOS, ας πούμε. Διανύουμε μήνα Σεπτέμβριο. Όπου μήνα Σεπτέμβρης, ξεκίνημα της φοιτητικής σεζόν. Άλλοι συνεχίζουνε, άλλοι ξεκινούνε, πηγαίνουνε στις πόλεις τους, έρχονται στη Θεσσαλονίκη, γνωστή φοιτητομάνα, εντάξει, νοικιάζουνε και ξεκινούνε σιγά σιγά να χτίζουνε το νέο τους σπίτι, τη νέα τους γωνιά που θα τους φιλοξενήσει στα φοιτητικά τους χρόνια. Με λίγα και στην πορεία βλέπεις πώς θα κινηθείς και τι άλλα θα προσθέσεις στο σπίτι σου. Σήμερα βέβαια αν είσαι φοιτητής δεν έχεις τέτοιες ανάγκες. Διότι με τη Vattenfall ξεκινάς τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σε απογειώνει, αρκεί να κάνεις power start. Δηλαδή γίνε πελάτης Vattenfall έως τις 31 Οκτωβρίου και κέρδισε σημαντικές εκτόσεις στο ρεύμα σου, χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, παρακαλώ, χωρίς πάγια και για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, διότι μπαίνεις και σε κλήρωση για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα,
όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1000 ευρώ, δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημά σου γίνεται πιο εύκολο, αρκεί να έχεις τη Vattenvolt να φροντίζει για σένα και να βάζει πλάτη. Και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα ένα τα καταστήματα της Vattenvolt, Ίωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο της πόλεως, Αριστοτέλους 64 στον Μαγευτικό Εύωσμο, Παναγίτη Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13, όπως επίσης μπορείς να κερδίσεις ακόμα περισσότερα όπως ένα πολυμηχάνημα HP. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του αποψινού Μπαλαντέρ. Λίμπερο 107,4, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. 2, 3, 10, 287 και 3 οχτάρια. Δεν σας βλέπω, έχετε γύρει τώρα, βλέπετε κανένα GNTM λογικά. Εντάξει, και εγώ θα βλέπω αν ήμουν να σου πω την αλήθεια, ψοφάω για τέτοια. Δηλαδή, άμα δεν έχει τίποτα άλλο να δω κιόλας. Γενικότερα την τηλεόραση, την ελληνική, δεν είναι ότι την αποφεύγω, αλλά σπάνια θα κάτσω ρε φίλε να δω κάτι. Μόνο αν είχα μια καλή ταινία από αυτές που μου αρέσουν τις Αμερικανιές εμένα. Εντάξει, που και που θα βαρέσουμε για καμιά κουλτούρα, δεν λέω. Μια φορά είχα κάτσει και είχα δει ρε φίλε ένα ισπανικό θρίλερ. Το οποίο πίστευα στην αρχή ότι είναι φύρα και το άτομο που το είδα μου λέει είναι καλό, άντε πλέκουμε να το δούμε και τα λοιπά. Βγήκε καλό, είναι η αλήθεια. Ισπανοί κάνουν δουλειά στο κινηματογράφο και εσύ σειράζει βέβαια εντάξει, με το Casa de Papel, το οποίο δεν έχω δει ακόμα φίλο τον τρίτο κύκλο από το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθώ και με το συγκεκριμένο Βασίλη Καβαδία. Με τον Καβαδία λέγαμε έξω ιστορίες από το στρατό, εγώ έλεγα βασικά με αφορμή τις τροφές οι οποίες σε κρατάνε γενικότερα για πολλές ώρες και καταλήξαμε σε γνωστές σοκολάτες. Είναι η αλήθεια που βοηθούν, δηλαδή κάτι Snickers, κάτι Mars, κάτι Twix, τώρα μα τα φας, κάθεται σαν τσιμέντο μέσα στο μάχη σου και πεινάς ξανά μετά από 8 ώρες. Εντάξει, και εδώ με τον Καβαδία λέγαμε για τις δικές μου εμπειρίες στο στρατό, θα πάω στο φίλο που τρεις μήνες είχαμε πλακωθεί να τρώμε τόνο. Μας φέρανε τότε να πούμε με σοφιλάκι με το κιλό της κονσέρβης. Πάμε στο φίλο όμως, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνεις. Τι κάνεις. Καλά. Να μιλήσουμε λίγο για το μάτς. Να πούμε όπως λίγο μια άλλη διάσταση του. Ξέρεις, το θέμα δεν είναι το αν έπαιξε καλά ή όχι ο Άρης. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι παίκτες τώρα βέβαια η απάντηση είναι προφανέστατη, δεν χρειάζεται, αλλά θα την κάνω την ερώτηση για διάφορα που με κάνει. Ξαφνικά θυμήθηκαν την μπάλα την οποία είχαν ξεχάσει στο μάτσο με τον Βόλο. Όχι. Όχι. Νίκο, μήπως πρέπει κάποια πράγματα να βγουν και προς τα έξω. Καταλαβαίνω που το πας, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Θες κάτι άλλο. Θα σου πω όμως τι είναι. Το ότι ο Παντελίδης έχασε τα αποδυτήρια μέχρι ένα σημείο ισχύει. Αλλά δεν είναι ότι εσκεμμένα. Όχι εσκεμμένα. Γιατί εγώ ξέρω, πήγε ένας φίλος μου στην προετοιμασία. Ναι. Και είδε εκεί μια. Επειδή μένει εκεί κοντά, πήγε και πέρσι. Και μου λέει, καμιά σχέση ομάδα φέτος με πέρσι. Φέτος ήμασταν παιδιά. Είναι ένα κλίμα τελείως χαβαλετήδικο. Δεν ξέρω αν μου το μετέφερε σωστά. Δεν ξέρω, θυμάμαι, εσύ είσαι πάνω ή ο Χρήστανθος. Όχι, ο Χρήστανθος. Τρώγαμε στην προετοιμασία, από ό,τι φάω σε τρώγε από κάθε ομάδα 2 και 3 γκολ. Δηλαδή, ξεχάσαμε να παίζουν αυτοί οι άνθρωποι άμυνα που παίζαν πέρσι, που ήταν πιο σφιχτή ομάδα. Δεν ξέρω δηλαδή, μέσα στην προετοιμασία είναι. Γενικά στα μάτς επί Παντελίδη, τρώγαμε γκολ αρκετά. Δηλαδή, δεν μπορούσα να. Τώρα, πες μου. Και δεν παρήγαγες και πολύ. Ναι, παιδί μου. Κλασικές ευκαιρίες. Γιατί λένε, ακούω κάποιους να λένε, ας πούμε, ότι είχες πολλές τελικές. Για μένα η τελική είναι η τελική που πάει στην εστία. Άντε να είναι. Κοντά στο δοκάρι. Λίγο μύθος τώρα που τις βγάζουν στην εστία. Ναι, εντάξει. Είχε λέει 10 τελικές. Τι τελικές. Νικό, το δοκάρι δεν είναι τελική, το ξέρεις. Φυσικά και δεν. Μετριέται εκτός εστίας. Αλλά και εκεί κάνουν την παραχώρηση και λέω ότι πιάνεται για καλή ευκαιρία. Ναι, οκ, δοκάρι. Ναι. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο άρεσε, δεν ξέρω, το έχουν λίγες ομάδες στην Ελλάδα. Ότι πίσω από το σεντερφόρ έχει παίκτες που μπορούν να αλλάξουν θέσεις εύκολα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ο Φετφατζίδης μπορεί να παίξει δεξιά αριστερά και ψηλό δεκάρι μπορεί να παίξει. Ο Μπρούνο Γκάμα το ίδιο. Φετφατζίδης δεκάρι δεν μπορεί να παίξει. Ναι, παιδί μου, κατά συνθήκη. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το κάνει αυτό άμα. Ο Μπρούνο Γκάμα
Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις πίσω. Ο Φετφατζίδης, για να σου δώσω, είναι και ώρα προχωρημένη, ένα μικρό, δεν ψινόταν να παίξει τα αριστερά. Πίστευε ότι δεν θα του βγει. Τελικά όμως με τα αριστερά τα πήγε μια χαρά. Δεν μου λες. Δεν ξέρω ο άνθρωπος, ο τέτοιος, το θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, εντάξει. Ναι. Δεν το ξέρω πώς είναι, αλλά το θεωρώ ότι η ομάδα την αίσθησε, ήταν πολύ διαβασμένος. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Έχει διαβάσει το μάτς πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα κλειδί πιστεύω ήταν η άμυνα του Βέλεθ πάνω στο Μακέντα. Δεν ακούμπησε μπάλο Μακέντα. Δηλαδή τον έβγαλε τα εντόστια του Μακέντα ο Βέλεθ. Σίγουρα. Εντάξει, με το μελέτησε πολύ τον Παναθηναϊκό Τερζής. Τον μελετούσε από τη διακοπή ακόμα. Ίσως και ήθελα να αποδείξει κάτι, εντάξει, να μην σου λέει. Εντάξει. Όχι, κοίτα να σου πω κάτι, δεν είναι να αποδείξει κάτι. Το κομμάτι του διαβάσματος του αντιπάλου Τερζής έτσι λέω το έχει πολύ. Το έχει πολύ ο Τερζής, ναι. Γιατί από πέρυσι είναι αυτός που κάνει κάθε εβδομάδα σκάουτινγκ τον αντίπαλο. Αυτός πάει, ναι. Άρα λοιπόν το έχει, ναι. Πάντα, πάντα. Άρα το έχει και προσπάθησε να είναι και οι παίχτες διαβασμένοι, όχι μόνο με αυτά που τους έλεγε στις προπονήσεις. Έχει κόψει ξεχωριστά βίντεο και τα έχει στείλει ξεχωριστά σε κάθε παίχτη. Για τον παίχτη που θα έχουν απέναντί τους. Πώς λειτουργεί ο Μαυρομάτης, πώς λειτουργεί ο Ινσούα, πώς λειτουργεί ο Μακέντα. Και φάνηκε η δουλειά του και φάνηκε ότι περίμενα το 3-5-2. Δεν ξέρω άμα ήταν τυχαία που το είπε στη δήλωση. Αλλά φάνηκε ότι το περίμενα το 3-5-2. Πρώτα το 4-3-3 περίμενε, αλλά είχε στο μυαλό του ότι ο Δόνης μπορεί να το πάρει εκεί. Να αλλάξει λίγο μας μπερδεύσει. Κάτι για να κλείσω Νίκο. Ναι. Να πω ότι μ' άρεσε ότι είχε ένα πλάνο από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι τέλος. Το ακολούθησαν πιστά και οι παίκτες. Τι αυτός δεν ξέφυγε από το πλάνο. Δηλαδή σου λέει εκεί θα παίξουμε όπως παίζουμε. Δεν ξέρω δηλαδή εντάξει. Πες μου σου έκατσε και το μάτς. Έβαλες τον κόλ εκεί. Έβαλες τον κόλ 45. Εκεί κλειδώνεις το μάτς. Και μετά εντάξει πιστεύω ότι ήταν πολύ εύκολο. Και για να κλείσω Νίκο, σωστή κίνηση να μην πάρει προπονητή για το μάτσο του ΠΑΟΚ. Αυτό κουβεντιάζει μια παρέα εδώ. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα να μου δει προπονητή Τετάρτη να κάνει μια προπόνηση και να πάμε νέο προπονητή στην Τούμπα. Δεν θα βάζει κάτι Νίκο. Ήταν κάτι που το είχαν στο μυαλό τους την προηγούμενη εβδομάδα και το χθεσινό αποτέλεσμα τους βοηθάει πολύ σε αυτό. Ναι. Τουλάχιστον τώρα λες ότι και να γίνει, να το παλέψει, να ξέρει την ψυχολογία του τέτοιο μάτσο και ο Χαριστέας και ο Τόλης, ο Δεζής, πιστεύω να το δείξει ο Σπένς, να το εφησίσει μπας και δούμε και εκεί ένα καλό ματσάκι και να δούμε όπως θα περιμένουμε. Νικόλα, χάρηκα που σ' άκουσα, που μ' άκουσες. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Καλά, καλό βράδυ για εσένα. Έχουμε άλλο Βασίλη Καβαδία. 2-3-10-2-7-3-8. Κάτσε φίλε στο φινάλε μπορεί να κάνουμε την ανατροπή. Για να δούμε, θα βγει και δεύτερος ή όχι. Για δώσε λίγο χαλί. Έχει επανάληψη και το έρθει πόρε βλέπω τον τελικό του με τον μπάσκετ. Κρίμα για την Αργεντινή. Εγώ τους Ισπανούς δεν τους πολύ συμπαθώ, αλλά είναι ομαδάρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλο μου, έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Εκεί ποιος Έλληνας συμπαθεί τους Ισπανούς. Σωστό. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Αλλά αυτό που λες, η άτιμη, να μην πούμε μεγάλη λέξη. Είναι ομαδάρα. Είναι αντικειμενικά. Μπορεί να φταίγεται ότι μας έχουν στη φάπα λίγο γενικότερα. Όχι λίγο στη φάπα, και σφαλιάρα, φάπα τα πάντα. Ναι, ναι. Και εγώ αυτή την απορία είχα, ρε φίλε μου. Δηλαδή, πώς γίνεται τώρα να ρίχνεις 3 γκολ στον Μόλντε που ήταν για 5, να ρίχνεις 4 στον Παναθηναϊκό που ήταν για 6, να μην παραπάνω, και στο Βόλο να είσαι. Το μάτς με τη Μόλντε ήταν ειδικών συνθηκών. Ήταν άλλη κατάσταση. Θα σου πω όμως κάτι. Γι' αυτό που ρώτησε και ο φίλος προηγουμένως. Είναι θέμα διαχείρισης κλίματος και τακτικά των παικτών. Φάνηκε ότι αυτές τις δύο εβδομάδες έγινε δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Θες από τον Χαριστέα, θες από τον Τερζή, θες και από τους ίδιους τους παίκτες. Έγινε όμως. Λοιπόν, εγώ να σου πω ένα αλήθεια, δεν θέλω προπονητή. Θέλω να πάμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς με αυτούς δύο, Χαριστέα και Τερζή. Και ίσως και επειδή θα είναι πιο άνετοι και δεν θα έχουν την πίεση του κόσμου, ναι. Πιο χαλαροί θα είναι. Θα πάει καλά η ομάδα πιστεύω. Ένας. Γιατί φέτος. Ναι, παίζουν. Και θα σου πω. Ο Άρης είναι αυτός. Αυτός είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι ο Άρης του περσινού β' γύρου. Ο Άρης της Μόλτε και ο Άρης του χθεσινού μάτς. Αυτός είναι και το δεύτερο ημιχρόνου με τον Όφε.
Θα κάνει και άσχημα παιχνίδια, δεν κάνεις, το συζητάω. Εντάξει, και θα κουραστεί. Και... αλλά αυτό είναι ο Άρης. Και ο Άρης δείχνει ότι έχει πολύ καλή ομάδα. Παιδιά, έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει ποιότητα, έχει πολύ ποιότητα. Έχει ποιότητα, έχει σε όλες τις θέσεις. Σε όλες τις θέσεις. Απλά το θέμα πάντα είναι η αξιοποίηση. Ναι. Ο Τερζής τα έβαλε κάτω και είδε και είπε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μπορώ να τους μάθω σε μια εβδομάδα να παίζουν από πίσω σετ παιχνίδι με build-up σε μεγάλη διάρκεια. Όχι. Το κάνει λοιπόν σε μικρή διάρκεια. Τι μπορώ να κάνω μετά, να εκμεταλλευτώ την ταχύτητα και την ποιότητα. Τι κάνω, παίζω άμυνα στο μισό γήπεδο, αφήνω τον Παναθηναϊκό να ανέβει που έχει αργή άμυνα και το χτυπάω στον χώρο. Πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά. Δεν είναι εξειζητημένα πράγματα, είναι τα απλά. Ναι, ναι, ναι. Και με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, επειδή είναι... δεν παίζουν αντιποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει αντιποδόσφαιρο και είναι καλή ομάδα, ποιοτική ομάδα είναι και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πιστεύω θα... εντάξει, πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης, αλλά με μεγάλη πιθανότητα το Χ και με μεγάλο σκόρο, με 2-2, έτσι το βλέπω. Βλέπεις γκολ δηλαδή στο παιχνίδι. Ναι, βλέπω γκολ και απλώς 2. Ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Σε όλα τα μάτια του έχει δεχτεί γκολ. Εμείς βάζουμε, κάνουμε ευκαιρίες. Ναι, ναι. Κάνει ευκαιρίες, ο Άρης κάνει ευκαιρίες. Δεν ξέρω εδώ πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αν παίξει επιθετικά από την αρχή, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα κατεβάσει προπονητής. Θα φας πίεση την Κυριακή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το ξέρεις και θα προετοιμαστείς για διαστήματα του παιχνιδιού, ειδικά στο ξεκίνημα που θα φας πίεση από τον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όμως. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Για μένα αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει. Δεν θα σου πω ότι βγάζει προβληματισμό, εντάξει δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν πατάει καλά φαίνεται. Γιατί τον είδα και με τον Ατρόμητο. Είναι μια ομάδα με γρήγορους παίχτες, αλλά πολύ αργή. Ναι. Δηλαδή ο Άρης χθες του γρήγορου passing game, της μίας δύο επαφών που είχαν οι παίχτες και κατευθείαν μεταβάζανε την μπάλα, μπορεί να κάνει κάτι καλό στην Τούμπα την Κυριακή, αλλά... μην το συγκρίνουμε με το χθεσινό παιχνίδι. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι εκτός έδρας. Ναι, ναι. Είναι καλύτερος ο αντίπαλος. Ναι. Είναι μια άλλη κατάσταση. Έχεις δίκιο. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος φέτος. Μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα. Αυτό λένε αυτοί. Είμαστε μέτριοι, αλλά κερδίζουμε. Παίρνουμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τους κάνουμε στραβέ. Μακάρι να τους κάνουμε στραβή και μεγάλο σκορ. Δηλαδή 1-3 και ακόμα και 2-3. Πρόσεξε με, και για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι οριακά. Οριακά, φυσικά και είναι οριακά, ναι. Εντάξει, γιατί μπορεί να έχει κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής, αλλά το κλίμα αυτή τη στιγμή δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Και άμα κάνει, παραδείγματος χάρη, μια γκέλα με τον Άρη, θα βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα. Αυτό που λες έχεις δει, γιατί αυτοί και στο χάσανε στην Ευρώπη, αποκλειστήκαν, δεν πήγαν στους ομίλους. Ναι. Και δεν είναι μήνα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι με την πρόστραβε. Θα την πληρώσει ο προπονητής και θα έχουμε εξελίξει σε αυτούς με την πρώτη στραβή, ας πούμε. Όπου στραβεί, δηλαδή, αυτούς τους νοιάζει ο Άρης ο Ολυμπιακός, ένα από τα δύο ομάδες. Δηλαδή, άμα κάνουμε έτσι καμία στραβή, ας πούμε, με τις δύο ομάδες, θα έχουν θέματα. Πάντως, η χθεσινή εμφάνιση γεννάει τέτοιο, πώς το λένε, ελπίδες σε εμάς, αλλά και προσδοκίες ταυτόχρονα. Αυτό είναι το θέμα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι παίκτες απέδειξαν στους εαυτούς τους ότι μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ναι, μ' άρεσε. Δηλαδή, αυτό είμαστε. Αυτό είναι άρεσε. Και φαντάσου, εντάξει τώρα αυτό που λέω, κακώς το λέω, φαντάσου να είχαμε και Ματέο, έτσι. Πού θα έπαιζε ο Ματέο σε αυτή την ομάδα, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα με το Φετφατζίδη στην κατάσταση που είναι, με τον Τιγκινή σταθερό. Με τον Γκάμα να έχει επιστρέψει, πού θα έβαζε το Ματέο. Όχι, ο Ματέο είναι λίρα 100, είναι εγγύηση. Θες να σου πω όμως κάτι. Είναι λίρα 100 και ο Ματέο είναι ο παίχτης που λέμε, ρε παιδί μου, που λένε οι Άγγλοι το prospect. Δηλαδή ο παίχτης που μπορεί να πουλήσει και να βγάλει λεφτά. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω ένα Φετφατζίδη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η χρονιά για αυτόν. Εντάξει, μπορεί να τον πάρει μετά 100 βόλτα. Αλλά μέχρι στιγμή είναι πιο ουσιαστικό από τον Γκαρσία. Ναι, γιατί δίνει και πάση. Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Και ο Γκαρσία πέρσι έβαλε και γκολ, έδωσε και πολλές ασίστ, έτσι. Και έδωσε και πολλές ασίστ και μου κάνει την πάσα για να σου πω αυτό που ήμουν έτοιμος. Ο Φετφατζίδης μετά από τρεις αγωνιστικές είναι ο πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Με τρεις. Ναι, και έβαλε και γκολ, ανέβηκε. Κοίταξε αυτό που λες τώρα για τη χρονιά, πώς θα πάει η χρονιά του Φετφατζίδη. Εγώ πιστεύω μάτς με το μάτς, όσο παίζει καλά, θα αποκτάει περισσότερη αυτοποίθηση. Να το ξέρεις αυτό. Ναι. Έτσι το βλέπω δηλαδή με το Φετφατζίδη. Γυρίνα να μην έχουν τραυματισμούς και ξεμπούκωσε και ο Ιντέγε. Αυτό που ήθελε δηλαδή. Το είχε ανάγκη, το είχε.
Και πιστεύω και μέσα στην Τούμπα θα έτσι σε στημένη φάση θα βάλει γκολ. Το πιστεύω δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στα στημένα. Είναι δεδομένο αυτό, το έχουμε δει δηλαδή και από τα φιλικά φαίνεται. Αλλά είναι και καλός στα δικές φάσεις. Θέλει προσοχή. Είναι καλός, δηλαδή. Είναι. Πιστεύω θα μας βάλει γκολ, ας πούμε, αλλά θα του βάλουμε και μέσα, ας πούμε. Θα δούμε, ακόμα νωρίς είναι. Λοιπόν, αυτά, καλό βράδυ. Να καλά, φίλε μου, καλό βράδυ. Ο φίλος ο Παναγιώτης, για μένα Νίκο Φέτφα είναι για δεξιά και την κοινή αριστερά. Ο Ντιγκίνη πέρυσι έπαιξε αριστερά πολλές φορές με πολύ καλά παιχνίδια και χθες ήταν χαμένος. Δεν ήταν πολύ χαμένος. Ναι, ήταν πάρα πολύ χαμένος. Και Φέτφα δεξιά παίζει καλύτερα. Ας έβαλε και γκολ και ασίστ. Στην μπάζα στο Βέλεθ δεξιά πήρε την μπάλα και τον έβγαλε τετ α τετ. Ο Φετφατζίδης. Ναι, δεξιά την πήρε την μπάλα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εξηγήσαμε και το απόγευμα και νωρίτερα τον λόγο που ο Τερζής επέλεξε να αλλάξει το Φετφατζίδη θέση. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα φόρτωνε λόγω Ινσούα και επειδή ξέρω ότι ο Άρης έχει το Σόντιγκρεν τη δεξιά πλευρά. Άρα λοιπόν ήθελε να παίχνει έναν εξτρέμ που θα μάρκαρε. Αυτό είναι ο Ντιγκίνη ο Φετφατζίδη. Δεν πολύ μαρκάρει. Τα έχουμε πει. Φαν δεν είναι. Γυρίζει κάποιες φορές. Το έκανα και χθες. Ενώ από τα αριστερά ο Φετφατζίδης είχε τον Γκόρχουτ πίσω. Και το ματί για να δίνει σε εκείνη την πλευρά τη διαγωνία κάλυψη στην πλευρά. Και είναι αυτό που είπα και πριν. Ο Φετφατζίδης στην αρχή δεν ψινόταν με την ιδέα να παίξει αριστερά. Του βγήκε όμως το τρεζί αυτή η επιλογή. Και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό εξαρτάται από το παιχνίδι του που παίζει. Μπορεί να δούμε το Φετφατζίδη στην Τούμπα να παίζει δεξιά και τον Ντιγκίνη αριστερά. Μπορεί να δούμε τον Γκάμα στα αριστερά, τον Ντιγκίνη στον άξονα και τον Φετφατζίδη στα δεξιά. Είναι ανάλογα με το μάτς, παιδιά. Είναι ανάλογα με το διάβασμα του αντιπάλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η εντεκάδα χθες έβαλε 4 γκολ στον Παναθηναϊκό, ντε και καλά θα είναι ακριβώς ίδια και παράλλαχτη και με τον ΠΑΟΚ. Θα φανεί αυτό μέσα στις επόμενες μέρες. Από αύριο που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία και θα αρχίσει να το δουλεύει και ο Τερζής στο μυαλό του και μελετώντας και τον ΠΑΟΚ, θα δει πώς θα διαμορφώσει την εντεκάδα. Από πλευράς προσώπων πάντως θεωρώ ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή να μπει κάποιος και να βγει κάποιος άλλος. Λοιπόν, κλείνουμε. Μπίλε Καβαδία, κλείνουμε. Κλείνουμε Βασίλη Καβαδία. Ευχαριστούμε τη στίχημα που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ακολουθεί η ζούγκλα που από σήμερα σε εβδομάδα ντέρμπι πουλάει σαν φρέσκος φυσικός χυμός πορτοκάλι. Μόλις τον έχουν στύψει. Από τις 12 και όσο πάει, εμείς ως Μπαλαντέρ πάλι αύριο, παιδιά, εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.